Ως ένα χρήσιμο εργαλείο που θα δώσει μια νέα όθηση στην ανάπτυξη της Ενδοχώρας και των 5 Δήμων του Ρεθύμνου, χαρακτηρίζεται από την αναπτυξιακή εταιρεία Κομψιλορίτης το πρόγραμμα Leader 2023-2027 ύψους 6,2 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά σε καινοτόμες δράσεις και πράσινες κατευθύνσεις. Αυτό που περιμένουμε από το Ρέθυμνο, ότι είναι μια περιοχή που έχει δυναμική, ότι αυτά τα λεφτά θα βγατήσουν αυτό, να το πω έτσι. Υπάρχει, αν θέλετε, μια εμπειρία από το πρόγραμμα που υλοποιούμε τώρα, το τρέχον πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά το διπλασιάσαμε. Δηλαδή, να ξεκινήσαμε με 5 εκατομμύρια 200.000 δημόσια δαπάνη, αυτή τη στιγμή το διπλάσιο. Το νέο πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες για να κατατεθούν όσες περισσότερες προτάσεις έργων μπορούν, μιας και αυτή τη φορά το πεδίο δράσης περικλεί ολόκληρο το νομό με εξαίρεση την πόλη του Ρεθύμνου, αφού αφορά σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 15.000 κατοίκους. Οι άξονες οι οποίες έχουμε είναι καταρχήν ιδιωτικές επενδύσεις, με ένα αυξημένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, έχει πάει στο 65% τώρα. Δημόσια έργα σε όλους τους τομείς, αν θέλετε, σχεδόν των ιδιωτικών επενδύσεων, από τη μεταποίηση τοπικών προϊόντων, τουρισμό, βιοτεχνίες και επίσης μια πολύ σημαντική, η οποία είναι για πρώτη φορά, βγαίνει τόσο με έμφαση ξεχωριστή, είναι ότι μια επιχείρηση μπορεί να κάνει μια ξεχωριστή πρόταση, να το πω έτσι, που να αφορά τη βιοοικονομία και τη κυκλική οικονομία για το εξοικονόμηση ενέργειας και του ύδατος. Όπως εξηγεί ο διευθυντής του ΑΚΟΜ Ψιλορίτης Δημήτρης Πατακός, ανάμεσα στις δράσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα του Leader, βρίσκονται παρεμβάσεις και στον τομέα της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη δημόσιων εταιριών που αφορούν στο περιβάλλον, δίδοντας έμφαση σε έργα που αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, καθώς και σε άλλες παρεμβάσεις που αφορούν στην κοινωνική συνοχή. Έργα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων, με την κοινωνική, με την δυνάμωση του κοινωνικού συστήμου, να το λέω έτσι όπως το λέει, αν θέλετε, και η δράση, που και εδώ ένα ξεχωριστό είναι ότι δίνει έμφαση, πάλι μια ξεχωριστή δράση που αφορά την κοινωνική ένταξη από ανθρώπους που έχουν ένα κοινωνικό αποκλεισμό ή μετανάστες. Άρα και εκεί υπάρχει ένα πεδίο το οποίο, αν θέλετε, πρωτόγνωρο. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προτάσεων του Leader στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η 31η Μαΐου.